Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το... Παιδιά, θα μας σταματήσετε λίγο. Θεωρώ ότι είναι μια από τις χειρότερες μέρες για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ανεδείχθησαν όλες οι παθογένειες. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί κάποιοι ουσιαστικά δημοσιογραφικά φερέφωνα είχαν προβλέψει ότι δεν θα βρω ούτε ψήφωνα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με ψήφισαν πραγματικοί ιδιοκτήτες και με καταψήφισαν όλοι αυτοί που είναι εικονικοί ιδιοκτήτες. Και μπορώ να σας πω ότι επειδή μου αρέσει να μιλάω με ονοματεπώνυμα, δεν θα ήθελα ποτέ να με ψηφίσει Ξάνθη, που ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Δεν θα ήθελα να με ψηφίσει ποτέ ο Βόλος, που ανήκει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει βγει στο προσκήνιο, αλλά έχει κατηγορηθεί για το μισό ποινικό κώδικα διεθνώς και αποκρύπτουν αυτή τη μεταβίωση. Δεν ήθελα να ψηφίσει ποτέ ο Πανετολικός, που ουσιαστικά έχει αποκαλυφθεί σε ποιον ανήκει από το προηγούμενο καλοκαίρι. Και ευτυχώς δεν με ψήφισαν. Αυτοί που με ψήφισαν είναι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Είναι άνθρωποι που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και μπορώ να σας δώσω μια υπόσχεση. Ότι επειδή είμαι ιδιοκτήτης μιας πολύ μεγάλης ομάδος, αυτοί που σήμερα χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για τους δικούς τους επιχειρηματικούς σκοπούς, και μιλάω για τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος ουσιαστικά ενδιαφέρεται μόνο για να πουλήσει μέρος του Sky στον κύριο Σαββίδη και επίσης να κάνει τη διαχείριση του Open και υπόσχεται καθημερινά τηλεοπτικά συμβόλαια στις άστιγες ΠΑΕ, θα με βρουν μπροστά του. Είχα ένα πολύ έντονο επεισόδιο με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος τόλμησε να πει κάτι όχι υποτιμητικό για μένα, αλλά του υπενθύμησα με ποιους, πότε και με τη συμμετοχή δυστυχώς κάποιων ανθρώπων οι οποίοι διοίκησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να ξυγιάνουμε το χώρο, αλλά αυτή τη στιγμή συνυπάρχει με αυτούς που θέλαμε να διώξουμε. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η περίεργη συμμαχία ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο πρώτο ανάποδο πέναλτι και στην πρώτη περίεργη διευθυνσία θα καταρρεύσει. Και μπορώ να σας πω ότι αμέσως μετά το πέρας των play out και την άνοδο των ομάδων τη Super League, πιθανώς να έχουμε νέο πρόεδρο. Το λέτε αυτό γιατί τώρα ψήφισαν ομάδες που μπορεί να μην είναι στο νέο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Ψήφισαν ομάδες οι οποίες είναι ομάδες που ανήκουν σε άλλο διοκτήτη, όπως υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις. Ψήφισαν ομάδες οι οποίες μπορεί να υποβαστούν, εκτός αν τους έχουν υποσχεθεί άλλα πράγματα. Και δεν ψήφισαν ομάδες οι οποίες θα είναι του χρόνου στο χάρτη της Super League. Άρα, επειδή για μία μισή ψήφο είναι ουσιαστικά η διαφορά, όταν έχεις 8, 5 και ένα λευκό, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ισορροπίες αλλάζουν ανά πάση στιγμή. Λυπάμαι πάρα πολύ για το ξεβράκωμα του όφη.